Τα Πού θέματα, θες? Ελένη, πολλά. Να πάμε λίγο στις Ελληνίδες που δεν κάνανε παιδί, είτε γιατί αυτή ήταν η απόφασή τους, είτε γιατί είχαν κάποιες ατυχίες και στην πορεία, εν πάση περιπτώσει, το αφήσανε, γιατί δεν βρήκαν τον κατάλληλο σύντροφο, δεν ξέρω, γιατί κάθε μία περίπτωση είναι διαφορετική. Βέβαια. Και τουλάχιστον από τον χώρο του Showbiz, εμείς επιλέξαμε από συνεντεύξεις που έχουν δώσει αρκετές κυρίες, όχι δεν υπάρχουν και άλλες όμως. Πάντως οι λόγοι δεν είναι ποτέ οι ίδιοι. Και επίσης, κυρίως μη ρωτάτε, άμα βλέπετε μια γυναίκα μετά τα 30, μην κάνετε την ερώτηση ακόμα και αν είναι παντρεμένη. Είσαι εκεί, πού θα κάνεις παιδάκι, παιδάκι. Δηλαδή μην τη ρωτάτε αυτή την ερώτηση ποτέ. Φοβερή διακρισία. Είναι πολύ άκουσο. Και μπορεί μια γυναίκα να προσπαθεί εκείνη την εποχή. Να έχει κάνει εξωσωματική, να μην μπορεί, να έχει πρόβλημα ο άντρας της, να περνάνε το μαρτύριό τους, να κλείνει η πόρτα. Μπορεί και τίποτα από όλα αυτά, μπορεί απλά να μην θέλει. Γιατί την πιέζει. Και γιατί να το συζητήσει μαζί σου. Μπορεί να μην θέλει ο άντρας της. Γιατί και αυτό παίζει, όλα παίζουν. Γενικότερα, γιατί να φέρνουμε σε δύσκολη θέση έναν άνθρωπο. Ρωτάς αυτή την αθώα ερώτηση, γιατί δεν κάνετε ένα παιδάκι που από μέσα θα χίλιες, ναι, χίλιες προσβλητικές ερωτήσεις από πίσω. Υπάρχει και πιο χαριτωμένο. Πότε θα το βάλετε μπρος. Ναι, εσείς πότε θα το βάλετε μπρος. Άξιο καλά. Οι μαμάδες έχουν πλάκα όμως που ενώ ξέρουν ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες γύρω σου, δηλαδή εμένα, α πούμε, που μάμου ξέρει ότι δεν υπάρχει συνθήκες γύρω μου, λέει πότε θα μου κάνεις ένα παιδάκι. Δεν λέω, μαμά μου, είσαι μέσα στα πόδια μου, δεν βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία πρόοπτικη. Άμεσα. Άμεσα, ναι. Αλλά τι ρωτάς αφού δεν βλέπεις, έχω το σκύλο μου. Υπάρχει ο Μόκα.